Και μισή έφτασε εδώ η τεράστια και εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Έχει ανέβει πάνω, δεν υπάρχουν κάμερες, απαγορεύτηκαν οι κάμερες. Η μόνη εικόνα που έχουμε είναι δύο φωτογραφίες που ανέβασε στο tweet η Αμερικανική Πρεσβεία πριν από λίγα λεπτά με την κυρία Ελένη Μπάνου, την αρχαιολόγο, να του κάνει την ξενάγηση. Και μόνο αυτή την εικόνα έχουμε από την Ακρόπολη. Βλέπουμε εμείς από μακριά την ασφάλεια με τα κιάλια από εδώ που είμαστε να πούμε ότι είχε αδειάσει ο χώρος από χθες το βράδυ για λόγους ασφαλείας. Ο Ομπάμα και οι άνθρωποι που τον συνοδεύουν βρίσκονται μόνο πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και για λόγους ασφαλείας δεν μπόρεσαν οι κάμερες να βρίσκονται μαζί του, δεν το επέτρεψαν. Και βλέπουμε εδώ πέρα τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ξεναγείται, όπως μας είπες, από την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων. Οι μοναδικές φωτογραφίες θα τις έχουμε σε λίγο, είναι αυτές που ανέβασαν οι Αμερικανοί στο Twitter τους. Τις βλέπουμε εδώ. Η Αμερικανική Πρεσβεία δεν έχει πλησιάσει κανένα στον Ιερό Βράχο. Είναι κλειστός για το κοινό για σήμερα. Νωρίτερα ήρθαν κάποια γκρουπ εδώ, μάλιστα ένα γκρουπ Κινέζων για να ανέβουν στην Ακρόπολη και το Φιλοπάπου. Τους απαγορεύτηκε νωρίτερα, γύρω στις 10:30 που ήμασταν εδώ. Και αυτή την ώρα γίνεται η εξενάγηση του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος σε λίγη ώρα θα πάει στο μουσείο για να φτάσει μετά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να σημειώσουμε, Κώστα, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είχε ένα παιδικό όνειρο να επισκεφθεί την Ακρόπολη, το βράχο της Ακρόπολης, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ήθελε να ζήσει την εμπειρία της ιστορίας στην Ελλάδα. Αυτή την ώρα βλέπουμε συνεχώς πλάνα από την ξενάγηση του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στο βράχο της Ακρόπολης, στον Παρθενώνα αυτή την ώρα. Είπαμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμά του θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης, ενώ δυστυχώς για λόγους ασφαλείας οι κάμερες δεν επιτράπηκαν να τον συνοδεύσουν κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Αλλά πάμε και στη Μαρία Σταθοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης, στον επόμενο σταθμό του Μπαράκ Ομπάμα. Μαριάννα, βρισκόμαστε από την κάτω πλευρά του Μουσείου της Ακρόπολης, στην οδό Δημητρακοπούλου με Μακρυγιάννη. Μέχρι εδώ μας επέτρεψαν οι αστυνομικές αρχές να φτάσουμε. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πρωτόγνωρα. Παρότι έχουμε δηλαδή διαπιστεύσεις, μας σταμάτησαν και εμάς σε αυτό εδώ το σημείο. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα αν έχει φτάσει ακόμα ή όχι η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Όπως και εσύ είπες, ένα παιδικό του όνειρο έγινε πραγματικότητα, να έρθει στην Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, όπως ο ίδιος είπε. Τα ιδεώδη και οι ιδέες που γαλούχησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν δημιουργούνταν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο Μουσείο της Ακρόπολης θα τον υποδεχθεί Υπουργός Πολιτισμού αλλά και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ θα τον ξεναγήσει ο Πρόεδρος του Μουσείου, κ. Δημήτρης Παντερμαλής. Ενώ, Μαρία, να πούμε ότι αυτή την ώρα απευθείας εικόνες από το βράχο της Ακρόπολης. Βλέπουμε τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ξεναγείται στους χώρους από την προϊσταμένη της αρμόδιας εφορίας αρχαιοτήτων, και περιμένουμε να φτάσει και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μας είπες ότι θα τον υποδεχτεί εκεί ο πρόεδρος του Μουσείου, ο κύριος Παντερμαλής. Η Υπουργός Πολιτισμού και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρία Βλαζάκη. Μαρία, δεν ξέρουμε κάτι άλλο όσον αφορά την ξενάγησή του στο Μουσείο της Ακρόπολης. Θα μάθουμε περισσότερα μετά την ξενάγηση, Μαριάννα, όταν θα επιδιώξουμε να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Παντερμαλή αλλά και την Υπουργό Πολιτισμού, για να μάθουμε τι του έκανε περισσότερο εντύπωση, τι παρατηρήσεις έκανε, τι του άρεσε περισσότερο. Όλα αυτά βέβαια στα επόμενα δελτία ειδήσεων. Σαφώς θα ξαναγηθεί εκεί στις περίφημες αίθουσες του Μουσείου της Ακρόπολης και στην αίθουσα που υπάρχουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Να πούμε ότι ο Μπιλ Κλίντον είχε επισκεφτεί το Μουσείο της Ακρόπολης το 1999 και είχε εκφράσει σαφώς τη θέση για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Να δούμε τι θα πει και ο Μπαράκ Ομπάμα γι' αυτό, αν θα θέλει να προβεί σε κάποια τέτοια δήλωση.
Και φυσικά. Εν αναμονή της επίσκεψης στο μουσείο. Και φυσικά, Μαρία Σταθοπούλου, να πούμε ότι είναι δύσκολο το ρεπορτάζ σας αυτές τις ώρες, καθώς για λόγους ασφαλείας δεν σας επιτράπηκε η είσοδος και σένα στο μουσείο της Ακρόπολης. Να προσεγγίσουμε καθόλου, ακριβώς, Μαριάννα. Και του Κώστα Σκουρά, Αμερικανοί, ο οποίος παρακολουθεί. Πράκτορες, κομάντος, ελεύθεροι σκοπευτές βρίσκονται σε σημεία κλειδιά σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Σε κάθε γωνιά βλέπουμε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει την περιοχή. Ούτε κουνούπι, Μαριάννα, δεν περνάει στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγήτου προς την Ακρόπολη. Έτσι είναι απροσπέλαστο φρούριο λοιπόν η περιοχή αυτή γύρω από το βράχο της Ακρόπολης.